Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it... Παραμονή Χριστουγέννων. Τι υπέροχη μέρα. Γιορτή για μικρούς και μεγάλους. Χαρά, ελπίδα και αγάπη γεμίζουν τις καρδιές των ανθρώπων. Αγνοώντας το κρύο, ο κόσμος γέμιζε τις πλατείες απολαμβάνοντας το πνεύμα των εορτών. Όπου και αν κοιτούσε κανείς, θα έβλεπε Χριστούγεννα. Οι κάτοικοι της μικρής μας πόλης, παρασυρώμενοι από τα φώτα, τα στολίδια και τη μουσική, είχαν αφαιθεί σε ένα χορό αγάπης. Άλλωστε, αυτή είναι η κυμαγιά του Χριστουγέννου. Κάνε ακόμα και τους μεγάλους, μικρά παιδιά. Let it snow, let it snow and snow. Και ενώ όλα έδειχναν να κυλούν τόσο μαγικά, για κάποιους δυστυχώς δεν ήταν. Η μικρή μας ηρωίδα, το κοριτσάκι με τα σπίρτα, έτρεμε από το κρύο μέσα στα φθαρμένα ρουχαλάκια της. Δεν ζητιάνευε. Προσπαθούσε να πουλήσει τα σπίρτα για να ζήσει, μιας και γονείς, σπίτι, οικογένεια ήταν μια μακρινή ανάμνηση για αυτήν. Καθισμένη δίπλα σε ένα παγκάκι, κρατούσε σφιχτά το καλαθάκι με τα σπίρτα, γιατί αυτό ήταν όλο το βιός της. Ο κόσμος που περνούσε από μπροστά της δεν θα μπορούσε να την αγνοήσει. Συγκινημένος λοιπόν, αγόραζε μερικά από τα σπίρτα της για να τη βοηθήσει. Ή τουλάχιστον έτσι θα θέλαμε εμείς να έχει γίνει. Στην πραγματικότητα, κανείς δεν έδινε σημασία στο κοριτσάκι με τα σπίρτα. Ποιος θα έπαιρνε άλλωστε σπίρτα το 2013. Όλοι έπαιρναν αναπτήρες από το διπλανό πλανόδιο πολιτή. Απογοητευμένη, η μικρή μας ηρωίδα σηκώθηκε και άρχισε να περιπλανιέται μέσα στους δρόμους της πόλης. Λίγο αργότερα, σέρνοντας βαριά τα βήματά της και νιώθοντας πια το κρύο, την κούραση και την πείνα, αποφάσισε να ξεκουραστεί έξω από την πόρτα ενός μαγαζιού. Είχε ακόμα την ελπίδα πως θα κατάφερε να πουλήσει μερικά από τα σπίρτα της. Μέσα σε λίγη ώρα, ο κόσμος είχε αρχίσει να μαζεύεται στο στενό δρομάκι. Όλοι φορούσαν τα γιορτινά τους και ήταν στολισμένοι με την καλύτερη τους διάθεση για να γιορτάσουν χορεύοντας αυτή την υπέροχη μέρα του χρόνου. Κανένας όμως δεν είχε ώρα για τη μικρή πλανόδια πολίτρια. Την κοιτούσαν με απέχθεια και της γυρνούσαν την πλάτη μπαίνοντας μέσα στο μαγαζί. Κανένας δεν είχε αγοράσει από τα σπίρτα της και το κοριτσάκι συνέχιζε να είναι μόνο έξω στο κρύο. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να σηκωθεί και να κοιτάξει μέσα από το παράθυρο, μιας και της ίδιας της άρεσε τόσο πολύ ο χορός. Thank you.
σαν κάποιο τύπο αγκαθιούρα. Έτσι απαιτητή, έτσι απαιτητή, και το σαπέτο του πέντε σου σαν κάποιο τύπο αγκαθιούρα. Και ενώ τα ζευγάρια συνέχιζαν το χορό τους, το μικρό κοριτσάκι ήταν ακόμα έξω στο κρύο. Το στενό δρομάκι είχε πλέον ερημώσει και κανείς δεν θα περνούσε πια για να βοηθήσει τη μικρή μας ηρωίδα. Είχε αρχίσει να χιονίζει και το κοριτσάκι δεν άντεχε πια το κρύο. Πήρε λοιπόν την απόφαση να ανάψει ένα από τα σπίρτα για να ζεστάνει λίγο τα χεράκια της. Το σπίρτο αναμένο μέσα στη χούφτα της άρχισε να ονειρεύεται. Η κάθε νυφάδα χιονιού είχε πλέον μεταμορφωθεί σε μία μικρή χορεύτρια. Και κάπως έτσι ξεκινούσε ο δικός της χορός. Τα σπίρτα όμως τελείωσαν και το κοριτσάκι δεν μπορούσε να ζεστάνει ούτε καν τα μικρά της δαχτυλάκια. Ξάπλωσε λοιπόν πάνω στο χαρτόκουτο, μην έχοντας πλέον καμία ελπίδα. Μα ξαφνικά, βήματα ακούστηκαν προς το μέρος της και ένα χέρι την ακούμπησε στον ώμο. Σήκωσε δειλά-δειλά το κεφαλάκι της
και αντίκρισε ένα νεαρό κύριο που της πρόσφερε τη βοήθειά του. Κρατώντας τη μικρή στην αγκαλιά του, κατευθύνθηκε προς το μαγαζί. Το χριστουγεννιάτικο πνεύμα είχε κάνει τελικά το θαύμα του. Δανάη, όλα αυτά ήταν ένα κακό όνειρο. Για κάποια παιδάκια όμως δυστυχώς δεν είναι. Θέλω να πιστεύω πως αυτές τις άγιες μέρες το χριστουγεννιάτικο πνεύμα θα κάνει και πάλι το θαύμα του και δεν θα γυρίσουμε την πλάτη μας σε ανθρώπους που μας έχουν πραγματικά ανάγκη. Εκ μέρους όλων των συνεργατών μου και εμένα τον ίδιο, τον Κωνσταντίνο Παπάζογλου, σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος.